συνέχεια συνδέουμε τα καλώδια από πάνω. Έχει ένα εδώ πάνω που είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ότι πώς που καταλήγει. Στη συνέχεια ξεκινώντας από αριστερά βάζουμε το μικρό το μόνο. Θα βάζουμε αυτό εδώ το πορτοκάλι με το μπλε. Όταν μπαίνει αυτό το μεσαίο με τα χρώματα της Γερμανίας, και τελευταίο μπαίνει αυτό εδώ το μεγάλο. Ταιριάζουμε λίγο τα καλώδια. Για την μικρή ταινία επίσης προσεκτικά, να μην, γιατί είναι ευαίσθητη. Σε αυτό το καλώδιο πρώτα βάζουμε τα βίσματα και μετά ταιριάζουμε το καλώδιο. Το μεγάλο πάει κάτω. Στη συνέχεια το περνάμε από εδώ, από εδώ, μετά από εδώ, σε αυτό το σημείο βάζουμε το ανεμιστηράκι. Εφόσον το τοποθετήσετε και το βιδώσετε, να μην ξεχάσετε να το συνδέσετε κιόλας. Αλλιώς δεν θα δουλεύει ο χτυπωτής, θα σας βγάλει σφάλμα.
Εδώ. Συνδέστε πάλι την οθόνη. Σε αυτό το σημείο μπαίνει η βίδα με το αστεράκι. Εδώ βάλτε αυτό το σηματάκι, μπαίνει έτσι, πρώτα από πάνω και μετά απλά το σμπρώχνεις και το βάζεις στις κορυφές για να πιάσει καλά από κάτω. Γι' αυτό και δεν βάλαμε την βίδα εδώ, περιμέναμε να μπει και αυτό, γιατί αυτή η βίδα πιάνει και τα δύο μαζί, και από το πλαστικό και την οθόνη. Οπότε αυτή τη βίδα δεν τη βιδώνουμε μέχρι να μπει αυτό.
Βιδώνουμε τις τέσσερις βίδες από πίσω. Εδώ μπαίνει το αστεράκι, έχει και σύμβολο εξάλλου που το δείχνει. Ξαναβάζουμε το φούρνο, συνδέουμε τα τρία καλώδια που είναι συνολικά. Τελευταία η βίδα με το αστεράκι είναι λίγο βαθιά. Βάζουμε αυτό. Και
υπολόγισε. Τώρα δεν μένει παρά να τεστάρουμε ενώ είναι εντάξει, αν λειτουργεί καλά. Δουλεύει μια χαρά, απλά το τόνερ φαίνεται είναι στα τελευταία του και τις βγάζει πολύ καθαρά, είναι κάπως αχνές. Αλλά εκτυπώνει σωστά μπρος πίσω. Κάνουμε και ένα τεστάκι. Το τρέι ένα. Thank you.
1-3-1, ήταν για 3-2. Ξέχασα να καθαρίσω τη σελίδα τους. Ο εκτυπωτής, όπως βλέπουμε, δουλεύει τέλεια και στα δύο τρέι και ντουμπλ. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καινούργιο τόνερ και είναι έτοιμος. Κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Over και κλείνω.